Άφαντος παραμένει ο 33χρονος λοχαγός, ο οποίος εξαφανίστηκε μυστηριωδώς χθες το πρωί, θέτοντας σε συναγερμό την αστυνομία και τις μυστικές υπηρεσίες του κράτους. Με το πρώτο φως της ημέρας, ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας άρχισαν έρευνες στην περιοχή, όπου χθες το πρωί εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο και ξεκλείδωτο το όχημα του λοχαγού στην παραθαλάσσια περιοχή Αγίου Γεωργίου Πέγιας. Η επιχείρηση, που βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα, διεξάγεται από ξηράς θαλάσσης και αέρος, με τη συμμετοχή ελικοπτέρων της αστυνομίας και του στρατού, πεζοπόρων τμήματων της δύναμης της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, μελών της Πολιτικής Άμυνας, βατραχανθρώπων και ακάτων της Λιμενικής Αστυνομίας. Το μεσημέρι, η αστυνομία βρήκε μια μαύρη φανέλα, την οποία ξέβρασε η θάλασσα στα βράχια και πιθανολογείται ότι τη φορούσε ο 33χρονος προτού εξαφανιστεί. Στην περιοχή έσπευσαν από χθες αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν και μέλη της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας του Αρχηγείου Αστυνομίας για εξειδικευμένες εξετάσεις. Μέχρι και αυτή την ώρα, τα ίχνη του άτυχου οικογενειάρχη από τη Γεροσκήπου, πατέρα δύο ανήλικων παιδιών, δεν έχουν εντοπιστεί. Η εξαφάνιση του έγινε αντιληπτή χθες μετά από καταγγελία τουρίστα ότι στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Πέγιας υπάρχει εγκαταλελειμμένο όχημα. Οι έρευνες της αστυνομίας κατέδειξαν ότι το εν λόγω όχημα ανήκει στον ελείποντα. Εντός του αυτοκινήτου εντοπίστηκαν προσωπικά του ήδη και μικρό χρηματικό ποσό. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι μέχρι τώρα έρευνες δεν έχουν αποφέρει οποιοδήποτε αποτέλεσμα και οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Ο εξαφανιστής είναι ο Μιχάλης Σταύρου, λοχαγός της Εθνικής Φρουράς, ύψους 1 μέτρου και 72 εκατοστών, λεπτής σωματικής διάπλασης, με κοντά καστανά μαλλιά και πράσινα μάτια.